σκοπό να θέσει τέλος στην αιματοχυσία. Στρατεύματα θα εισχωρούσαν στην καρδιά της Επανάστασης και νέο αίμα θα χυνόταν στους δρόμους της Ουκρανίας. Ήταν στα σχέδια του Βίκτορ Γιανουκόβιτς, γράφει το Reuters, επικαλούμενο έγγραφο που διέρευσε στο διαδίκτυο. Μαζί με το τελεσίγραφο του θανάτου αναζητώνται και άλλα έγγραφα, στην Ξηρά και στο Βυθό. Σύμφωνα με Ουκρανούς δημοσιογράφους που ξεσκονίζουν στίβες χαρτιών που βρέθηκαν πολύ κοντά στην πολυτελή κατοικία του πρώην Προέδρου, λίγο έξω από το Κίεβο. Ενώ μερικά από αυτά έχουν ήδη διαρρεύσει στη δημοσιότητα μέσω διαδικτύου. Ένα από τα σχέδια μιλά για ασφικτική περικύκλωση της πλατείας Ανεξαρτησίας από ελεύθερους σκοπευτές που θα άνοιγαν πυρ κατά των διαδηλωτών. What are they shooting at you with? They're shooting, he says. Another adds, with real bullets. Ορδές από άρματα μάχης, συνοδευόμενα από 22.000 αστυνομικούς, θα έδιναν το σινιάλο του εθνικού σπαραγμού και με μία κίνηση θα κατέπνιγαν το λίκνο της εξέγερσης. Το έγγραφο αυτό δημοσίευσε μέλος του κόμματος της πρώην πρωθυπουργού Γιούλια Τιμοσέγκο, η οποία ταξιδεύει στη Γερμανία για να υποβληθεί σε ειδική θεραπεία. Η Ρωσία, στον απόϊχο της κατακραυγής διαστόματος του Υπουργού Εξωτερικών Σεργέη Λαυρόφ, τονίζει ότι οι καλές νεράιδες που υπόσχονται φως στο σκότος στο οποίο έχει εισέλθει η Ουκρανία, τις βάζουν στην πραγματικότητα το πιστόλι στον κρόταφο, να υποχρεωθεί να επιλέξει ανάμεσα σε στενούς δεσμούς με τη Ρωσία ή με τη Δύση, που το έχει ήδη κάνει, αφού η χώρα είναι ένα πολιτικό υβρίδιο, με τη Δύση και το κέντρο να συντάσσεται με την Ευρώπη και την Ανατολή με τη Ρωσία. Мы подтвердили нашу принципиальную позицию невмешательства во внутриукраинские дела и рассчитываем, что все будут придерживаться схожей логики. Ήδη στη Σεβαστούπολη, στην Ανατολική Φιλορωσική Ουκρανία, ψηφίζουν Ρώσο Δήμαρχο. Η απόσπαση της Κρυμαίας είναι πρώτων πυλών. Και η φιλοευρωπαϊκή δυτική χώρα της Τιμοσέγκο περιμένει να πέσει βαρύς ο πέλεκης της δικαιοσύνης στο Γιανουκόβιτς. Μόι народ победил, победил диктатора. Είμαι победим. Мы будем в Европе. Οι δεκάδες νεκροί που ξύπνησαν μνήμες παγκοσμίου πολέμου και η μυρωδιά από τον Μπαρούτι που δεν καλύπτεται από το άρωμα των ανθέων που πλημμυρίζει τη Μεϊντάν δεν λέει να εγκαταλείψει τους δρόμους του Κιέβου. Δεν αφήνει πολλά περιθώρια στη διεθνή διπλωματία για κολλησιεργίες.